Να προσθέσω μόνο λίγες σκέψεις που νομίζω μας ενδιαφέρουν και από την αξία τους. Πραγματικά, αν κάτι με χαροποιεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια εδώ στον τόπο μας και επιτρέψτε μου την ειδικότερη μια φορά, παρότι οφείλω να μιλώ για όλη μας την περιφέρεια της Τρίας Ελλάδας, αυτό που λέω τώρα αφορά την Εύβοια. Εδώ λοιπόν στον τόπο μας, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, είναι σημαντικό ότι έχουμε κατακτήσει μια πολύ εμπεδωμένη και κοινή ατζέντα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα βουλευτή, ένα δήμαρχο, έναν από την περιφέρεια, το επιμελητήριο, πες μου 10 πράγματα που είναι σημαντικά για τον νομό, τα 8 που θα σου πει είναι περίπου τα ίδια. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που σε τελευταία χρόνια μπορούμε να υπερθετευόμαστε ότι κάποια πράγματα έχουν αρχίσει να γίνουν τα γαλάζια και να γίνουν πραγματικότητα. Και ένα από αυτά που είναι πραγματικά αντιπόρτας είναι η παράκαμψη της Χαλκίδας. Όχι επειδή είναι το τέρμας, που ενδεχομένως είναι, αλλά επειδή πραγματικά προαλήφθηκε να ξεδιπλώσει με τεράστια αναπτυξιακή προοπτική. Και δίπλα σε αυτό, καλωσορίσαμε τις προηγούμενες μέρες την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τον έντερο πολυπόθητο στόχο αυτό της παράκαμψης του Βασιλικού, που όλοι μαζί τον διεκδικήσαμε πολιτικά. Είχαμε τη δυνατότητα και τη χαρά στην περιφέρεια να οριμάζουμε τις μελέτες και πλέον περνάμε στην αντίστροφη μέτρηση των βημάτων για να το δούμε και αυτό να γίνεται πράξη και πραγματικότητα. Θα μπορούσα να πω και πάρα πολλά ακόμη. Χθες είχαμε την άλλη χαρά, πήραμε οριστικές και πλήρες αδειοδοτήσεις για το φράγμα μανικίων ΣΕΤΑΣ. Επίσης κοινή μεγάλη προσπάθεια, επίσης πολυπόθητος στόχος. Και ένα προς ένα αυτά και άλλα ακόμη μεγάλα και άλλα μικρότερα που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε συστέλνουμε το πάζλ της περιβόητης ανάπτυξης, για την οποία όλοι μιλάμε, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να συνδέεται με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που αλλάζουν τη ζωή μας. Όλα αυτά μπορούμε και νομίζω πως έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε να τα εκπαιδευτούμε και είναι λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξη ενός συνεδρίου σαν το σημερινό. Το ότι να καθόμαστε σε αυτό το μεγάλο νοητό τραπέζι, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε και κάπου να τα καλύπτουμε και να συγχωρόμαστε από αυτό το τραπέζι, έχοντας μια προοπτική σε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση, από τις Βρυξέλλες ή το καθένας από τον άλλον, ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κάτι προσφέραμε στο τέλος όλοι μαζί. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα λοιπόν για τα έργα, παρότι είμαι πολύ επιρρεπή σε αυτό. Θέλω όμως, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να κλείσω με λίγες λέξεις σχετικά με το πρόσφατο συμβάν που αφορά στην Χαλκίδα. Ως Περιφέρεια Τρίας Ελλάδας, χθες στη συνεδρίασή μας του Περιφερειακού Συμβουλίου, προτείναμε ως Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο να έκρινε ένα ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο σαφώς καταδικάζονται όλες αυτές οι πρακτικές και όλες οι ενέργειες οι οποίες ανέδειξαν διοικητικές αρχές. Επικροτείται με τον πιο ήχηρο τρόπο η επιτυχία των διοικητικών αρχών και της ΑΕΔΕ στην ανάδειξή τους και σε ό,τι συνεπακολούθησε. Ζητούμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας την απόλυτη και πλήρη κάθαρση, όπως επίσης ζητούμε και τη θέσπιση εκείνων των μέτρων και εκείνων των πολιτικών, οι οποίες δεν θα επιτρέψουν ότι θα κάνουν πολύ πιο δύσκολο και απευθέω οτιδήποτε παρόμοιο στο μέλλον. Ταυτόχρονα όμως με όλα αυτά, ζητήσαμε εξίσου ηχηρά να μην υποβαθμιστεί για κανένα λόγο εδώ η Χαλκίδας. Αφενός μεν, επειδή είναι πολύ άδικο και για τη μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων αλλά και των επιχειρηματιών, αφετέρου δε γιατί ορισμένες φορές πρέπει να διαχωρίζουμε τα πρόσωπα από τους θεσμούς. Ακόμη κι αν όλα τα πρόσωπα ενός θεσμού, που εδώ μιλάμε για μια ελάχιστη πλειοψηφία, ήταν διεφθαρμένοι, είχαν οποιοδήποτε άλλο κολάσιμο στοιχείο και σημείο, ο θεσμός είναι θεσμός που πρέπει να παραμείνει. Σε συνέχεια αυτού του ψηφίσματος, είχα χθες μια πολύ εκτεταμένη συνομιλία με τον πρόεδρο της ΑΕΔ, τον κύριο Πιτσιλή. Και με το καλό σας έρθει που σας μεταφέρω και πολύ επιγραμματικά τα πορίσματα αυτής της κουβέντας που νομίζω μας ενδιαφέρουν. Σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή, πρόκειται για την αρχή μιας απολύτως οριζόντιας πολιτικής για τη χώρα. Εξέφραζα βέβαια
διαφωνία μου ότι η οριζόντια πολιτική δεν πρέπει να λαμβάνει ως έναυσμα ένα ειδικό και σημαντικό περιστατικό. Έλαβα τη διαβεβαίωση του ότι καμία λειτουργία της ΔΟΗ για την οποία θα έπρεπε ένας επιχειρηματίας να επισκεφθεί το κατάστημα της Χαλκίδας δεν θα οδηγήσει τον επιχειρηματία να επισκεφτεί το κατάστημα, οποιοδήποτε κατάστημα στην Αθήνα. Άρα ο ισχυρισμός είναι πως για όποιο λόγο πήγαιναν οι επιχειρηματίες σήμερα στη ΔΟΗ, για τον ίδιο λόγο θα μπορούν και πάλι να πηγαίνουν εκεί. Όπως επίσης και ότι δεν θα μετακινηθούν πάλι. Ακούγοντας πολύ καλόπιστα τον πρόεδρο μιας ανεξάρτητης αρχής που έχει δείξει πολύ ωραία τα αποτελέσματα στη δουλειά του, το κρατάω ως θετικό. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτά μάτια και αυτή και αυτή είναι η παρότρινση που απευθύνω, ώστε να δούμε και να σταθούμε ασφαλείς ότι αυτό θα γίνει πράξη, πραγματικότητα, γιατί άλλωστε είναι απολύτως αντιαναπτυξιακό. Ήθελα όμως να μοιραστώ αυτή την πληροφορία που αισθάνομαι ότι μπορεί να μας είναι χρήσιμη για τα κοινά βήματα που θα έχουμε σχετικά με αυτό το θέμα στο οικείς μέλλον. Συγχαρητήρια για το συνέδριο. Το πιο ευχάριστο σε αυτό το συνέδριο είναι ο αριθμός, ότι είναι το πρώτο. Γιατί όταν είναι το πρώτο, σημαίνει ότι θα ακολουθήσει δεύτερο, τρίτο. Ευχόμαστε να είναι πολλά και να αποτελέσουν ένα θεσμό για όλα αυτά τα ωφέλη της ατζέντα που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας και για το καλό του τόπου μας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ.